και από την όμορφη Νάξο και ανθρώπους εκεί πέρα που το κυνηγάνε πολύ και πάει πολύ καλά εκεί η τουριστική διαδικασία και η κίνηση στην Νάξο. Πάμε και στην Καλαμάτα, κλείνουμε και με Καλαμάτα. Η Κρήτη σήμερα μεταφέρεται και στην Καλαμάτα και θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Μπασακίδη, που είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού και νέων έργων πολεοδομίας και τουρισμού Καλαμάτας. Τα είπα σωστά, αντιδήμαρχε? Τα είπατε μια χαρά, καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους μας στην όμορφη Κρήτη. Εξίσου όμορφο το πλάνο της Καλαμάτας με την Νάξο. Πού βρίσκεστε? Αλήθεια. Αυτή τη στιγμή είμαι στο βουνό δίπλα στην πόλη, όπου φαίνεται πανοραμικά ο Μεσσηνιακός κόλπος, αλλά και η πόλη της Καλαμάτας. Είμαστε ένας τόπος με εύκολο κλίμα, με πλούσια βλάστηση, όπως και η Κρήτη σε αρκετά της μέρη. Και όπως καταλαβαίνετε, με τον τρόπο αυτό είμαστε και λίγο ελκυστικοί στους κοντινούς μας γείτονες που είναι οι Αθηναίοι, αφού πλέον μπορούν να έρθουν στην πόλη μας με τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο μέσα σε 2 ώρες. Είναι κάτι το οποίο το τελευταίο καιρό μας έχει αναδείξει ως έναν τουριστικό προορισμό. Εκεί, ελκυστική Καλαμάτα λοιπόν και η ευρύτερη περιοχή στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο εσωτερικός τουρισμός το καλοκαίρι βοηθά την περιοχή? Πάρα πολύ. Εμείς δεν έχουμε ξενοδοχειακές μονάδες μαζικού τουρισμού όπως έχετε εσείς στην Κρήτη. Έχουμε μονάδες που ευνοούν τον οικογενειακό και τον τουρισμό της παρέας και των φίλων. Και είμαστε όλα μας τα Σαββατοκύριακα, οι περισσότερες κλίνες είναι γεμάτες, στις καλές εποχές βεβαίως, εντάξει. Και παρόλα αυτά όμως πέρσι, επειδή είμαστε ένας και υγειονομικά ασφαλής προορισμός, καθώς έχουμε νοσοκομείο, κέντρο υγείας και έχουμε και μονάδα COVID στο νοσοκομείο μας, πέρυσι προτιμήθηκε η πόλη της Καλαμάτας για την εύκολη πρόσβαση σε αυτή, αλλά και για την υγειονομική ασφάλεια που παρέχει στον επισκέπτη. Και έτσι είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, ιδιαίτερα τον Ιούλιο-Αύγουστο, πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο φιλοδοξούμε ότι θα είμαστε και φέτος, μαζί με τα εμβόλια που έχουν ενισχύσει την ανοσία του πληθυσμού. Οι προσδοκίες μας είναι και αυτές υψηλές και έχουμε μια καλή ελπίδα ότι και φέτος ο τουρισμός θα ενισχύσει το εισόδημα των Μεσσηνίων. Επιδημιολογικά πώς θα πάτε, αντιδήμαρχε? Άριστα, σε μονοψήφια νούμερα όλο το χειμώνα. Ναι. Δεν το καταλάβαμε, δεν είμαστε στην κατώτερη περιοχή, στην πράσινη περιοχή, για πάρα πολύ καιρό. Σας είπα και πάλι ότι έχουμε και τις υγειονομικές μονάδες που μπορούν και καλύπτουν όλα τα κρούσματα όσα υπάρχουν. Και βεβαίως υπάρχει και μια ευσυνειδησία σε όλους μας και στους επαγγελματίες, οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το μικρό αριθμό κρούσματων. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σεζόν να ευχηθούμε. Να τα ξαναπούμε, αντιδήμαρχε, όμορφος τόπος και η Καλαμάτα, όπως και η Κρήτη, το γνωρίζετε. Ακριβώς. Έχουμε κοινά πράγματα, πολλά κοινά να δείξουμε. Και πολλούς κριτικούς εκεί, το γνωρίζω. Και περνάμε πάρα πολύ καλά. Είναι ανοιχτόκαρδοι, είναι φιλόξενοι, έτσι είμαστε και εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σμίξη Καλαματιανών και Κρητικών είναι μια σμίξη πολύ ιδανική. Λοιπόν, πολύ εκρηκτική. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.